Ο νέος πόλεμος που ξεκίνησε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ έχει προκαλέσει μια αβεβαιότητα στις αγορές. Είδαμε μια πτώση στο bitcoin στο 10% και στα altcoins ένα 30 μέχρι και 40 και κάποια και λίγο παραπάνω λόγω αυτής της αβεβαιότητας. Τι θα γίνει όμως από εδώ και πέρα? Θα δούμε διόρθωση μεγαλύτερη από αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής ή θα ανακάμψει η αγορά και πάλι και θα συνεχίσει προς τα πάνω? Αυτό λοιπόν θα αναλύσουμε σήμερα. Δώστε ένα like στο βίντεο γιατί βοηθάει εδώ στο αλγόριθμο στο YouTube και εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα και θες να παρακολουθήσει και άλλα παρόμοια βίντεο στο μέλλον. Και πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά του, τα γεγονότα για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα για το από εδώ και πέρα. Παρόμοια διόρθωση έχουμε δει και πριν από 2 χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είχαμε μια διόρθωση στη τιμή του bitcoin μείον 10% και στα διάφορα altcoins ακόμα μεγαλύτερη πτώση. Βέβαια, ο πόλεμος αυτός ήταν ακόμα μεγαλύτερη απειλή γιατί όταν έχεις Ρωσία απέναντι στο ΝΑΤΟ και στην Αμερική στη μέση και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ζήσει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη απειλή. Αλλά είδαμε ότι από τότε μέχρι σήμερα φυσικά τα κρυπτονομίσματα επανήλθανε και δημήτρα και το bitcoin έκανε new time highs κτλ. Και ο πόλεμος έπεσε και στην περίοδο που είχαμε και διόρθωση στην αγορά και είχαμε και το κύκλο της τετραετίας, είχαμε την Fed όπου αποφάσισε να ανεβάσει τα επιτόκια, την κατάρρευση του Luna το 2022, το καλοκαίρι, αρκετοί από εσάς το θυμάστε αυτό αρκετά καλά, την κατάρρευση του Celsius, την FTX τον Νοέμβριο, απειλή για την Binance ότι θα κλείσει και όλα αυτά και προκάλεσαν ένα τεράστιο πανικό και φυσικά ο κύκλος της τετραετίας για το Bitcoin και όλα τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά οδήγησαν σε μια πτώση. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν σταμάτησε ποτέ και η αγορά παρόλα αυτά συνέχισε κανονικά το κύκλο της. Ο μέσος άνθρωπος ο οποίος επηρεάστηκε από αυτά τα γεγονότα και πανικοβλήθηκε, φυσικά δεν βγήκε και τόσο επωφελημένος γιατί δεν καταλαβαίνει τα βασικά πράγματα της αγοράς και δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η χειραγώγηση της αγοράς. Ζητάμε διόρθωση, ευχόμαστε να υπάρχει διόρθωση να ξαναγοράσουμε. Αλλά όταν ζητάς διόρθωση, δεν θα πρέπει να περιμένεις αυτή τη διόρθωση, απλώς να περιμένεις ότι θα κάνει ένα 30% έτσι στο ξαφνικά και θα σε καλέσει κάποιος στο τηλέφωνο να σου πει αγόρασε τι έπεσε τώρα 30%. Όταν μιλάμε για μεγάλες διορθώσεις, μιλάμε για κακά events στην αγορά όπως αυτό εδώ, με το πόλεμο, όπως απειλές μεγάλες όπως είχε τότε με την και καλά το κλείσιμο της Binance ή με την κατάρρευση της FTX ή το Luna. Τέτοια πράγματα δημιουργούν τέτοιες μεγάλες διορθώσεις 30-40% ή η Fed που ανέβασε τα επιτόκια κτλ. Δηλαδή τέτοιες μεγάλες απειλές και αβεβαιότητες που οδηγούν τον κόσμο να ρευστοποιήσουν από φόβο ότι θα τα χάσουν όλα. Και έτσι λοιπόν δουλεύουν οι αγορές. Αυτή τη χειραγώγηση την αναλύω στο βιβλίο μου, η βίβλος των κρυπτονομισμάτων. Αν δεν το έχεις διαβάσει ακόμα, παρέγγειλε το ότι θα σε βοηθήσει να καταλάβεις και να έχεις ολοκληρωμένη κατανόηση της αγοράς και να μπορείς μετά από εκεί και πέρα να βγάλεις το συμπέρασμα σου και να μην εξαρτάσαι από κάποιους δεξιά και αριστερά και events και αν θα γίνει κάποιος πόλεμος δεξιά και αριστερά κτλ. Γιατί εκτός από την περίοδο που ήταν ο Τραμπ στην Προεδρία της Αμερικής, πόλεμο είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε συνέχεια πολέμους. Όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής κάνανε πολέμους και θα συνεχίζουν να έχουμε εκτός και αν αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Και παρόλους τους πολέμους που θα γίνουν κτλ. Εκτός και αν έχουν κανένα πυρηνικό και πάμε ξανά πάλι από το Stone of Age, πολέμους θα έχουμε και αγορές θα συνεχίζουν να ανακάμπτουν και να πάνε προς τα πάνω γιατί αυτοί οι πόλεμοι έχουν συγκεκριμένες στρατηγικές να δημιουργούν σύγχυση, πανικό, να δώσουν μεγαλύτερη δύναμη στις κυβερνήσεις, να τυπώσουν περισσότερο χρήμα, να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πληθωρισμό και να ανεβάσουν τις αγορές ξανά και κάνουν αυτούς τους κύκλους. Okay. Τώρα, τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πόλεμο και πόσο μπορεί να συνεχιστεί? Πολύ πιθανόν μέχρι και τον Νοέμβριο. Αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγει ο Τραμπ, υπάρχει μια πιθανότητα να σταματήσουν και αυτοί οι πόλεμοι γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει αυτούς τους πολέμους και δεν μπορεί το βαθύ κράτος να το ελέγξει. Και το είδαμε αυτό αποδειγμένα στο κύκλο της τετραετίας που ήταν πρόεδρος. Και με όλους τους υπόλοιπους πρόεδρους, με το που μπαίνουν στην καρέκλα, ξαφνικά γίνεται ο μεγάλος ο χαμός. Ποια είναι η δική μου πρόβλεψη και εκτίμηση από εδώ και πέρα στην αγορά? Θεωρώ ότι θα συνεχίσει η αγορά να ανέβει, άσχετα με το πόλεμο, ότι θα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, όπως είπαμε. Σίγουρα μπορεί να δημιουργήσουν και κάποια μεγαλύτερη αναστάτωση, αν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη εμπλοκή εκεί πέρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε και κάποια άλλη μεγαλύτερη διόρθωση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε άλλο ένα 5 με 10% μείωση στο bitcoin ή και κάποια διόρθωση στα altcoins. Αλλά μην κάθεστε να περιμένετε αυτό. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η καλύτερη στρατηγική για τα κρυπτονομίσματα είναι DCA. Για τον μέσο άνθρωπο, Dollar Cost Averaging. Που σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει τι κάνει η Ιράν, Ισραήλ, τι λέει η Αμερική, τι σου λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε τρομάζουν για το αύριο. Όσον αφορά τις επενδύσεις, κάνεις DCA, Dollar Cost Averaging. Που σημαίνει ότι ό,τι έχεις βάλει στο νου σου να επενδύσεις, το κάνεις άσχετα με το τι συμβαίνει στην αγορά ή στη γεωπολιτική. Ξαναλέω, αυτή η στρατηγική έχει αποδειχτεί εδώ και τόσα χρόνια που υπάρχουν οι αγορές ότι είναι η πιο κερδοφόρα μέχρι στιγμής. Και επίσης αυτή η κατάσταση είναι διαφορετική από το 2022 γιατί είμαστε στο επόμενο κύκλο του bull run, είμαστε σε ανωδικό trend άσχετα από τις προσωρινές διορθώσεις λόγω αβεβαιότητας κτλ. Και οι αγορές θα συνεχίσουν και πάλι προς τα πάνω. Θα ξεκινήσουν την άνοδο πάλι σε μια εβδομάδα, σε 3 μέρες, σε 1 μήνα. Δεν ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή με ακρίβεια. Αλλά ξέρουμε πλέον το γενικό πλαίσιο των αγορών και πώς δουλεύει η χειραγώγηση και οι κύκλοι της αγοράς και όλο αυτό το πράγμα. Okay. Και αυτό πρέπει να έχεις στο μυαλό σου και όσο μελετάς και μαθαίνεις, τόσο καταλαβαίνεις καλύτερα
και δεν ασχολείσαι με όλα αυτά. Και το πιο σημαντικό, λύσε τη τηλεόραση αν την έχει ανοιχτή ακόμα. Μπες στο Twitter, είναι η μοναδική πλατφόρμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει ελευθερία λόγου και μπορεί να μάθει και την πραγματική αλήθεια και να βλέπει τα γεγονότα ακριβώ πώ συμβαίνουν. Αυτά λοιπόν, δώσα ένα like στο βίντεο εδώ γιατί βοηθάει πάντα στο αλγόριθμο στο YouTube. Εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση, εξελίξει και οτιδήποτε άλλο σημαντικό μπορώ να μοιραστώ σε αυτό το κανάλι, όπω και ευκαιρίε που μοιράζουμε τακτικά. Δώσε και μια κοινοποίηση στο βίντεο στα social media και στου φίλου σου και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.